Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Ακολουθεί ενημερωτικό περιεχόμενο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν υπάρχει, πιστεύω, Έλληνας να μην γνωρίζει την Ιερά Μονή Εισηγμένου του Αγίου Όρους λόγω των διωγμών των οποίων έχει υποστεί. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα οι διωγμοί αυτοί έχουν ενταθεί. Ο λόγος φυσικά είναι ότι δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Βαρθολομαίο. Και εμείς λοιπόν βρήκαμε τηλεφωνικός τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής, της πραγματικής Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, τον Γέροντα Μεθόδιο. Γέροντα, ευλογείτε. Ο κύριος Ιερεβόβαζης. Λοιπόν, έχω πει ότι στον προλογό μου ότι οι διωγμοί έχουν ενταθεί. Ναι. Ήμουνα και στη δίκη παρών που έγινε εις βάρος σας και είδα τι συνέβηκε. Ναι. Ούτε ο μεγαλύτερος κακούργος να ήμουν. Πραγματικά, δηλαδή απίστευτο πράγμα. Εγώ έβλεπα και δεν πίστευα τι έβλεπα, αλλά δεν ξέρω τι να πω τώρα από εκεί και πέρα. Ο Θεός είναι ψηλά και βλέπει. Τι συνέβη από εκεί και μετά τώρα, μπορείτε να μας πείτε, και γιατί έχουν φτάσει σήμερα να είναι γύρω-γύρω, όλο, δεν ξέρω κι εγώ πόσοι αστυνομικοί κοντά στο μοναστήρι. Κοιτάξτε, όλο είναι ότι αυτοί θέλουν να προχωρήσουν τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, να τα καταλύσουν όλα, να μην αφήσουν τίποτα. Από ό,τι άκουσα και η Μονή Δοχειαρίου είχε σηκώσει σημαίες και έγραφε «Έξω η Αντίχριστη από τα Γιώρας». Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Όσοι αντιδρούν, όσοι έχουν το στέλνον να μιλούν, να τους εξωστρακίζουν, να τους περιορίζουν, να μην υπάρχει. Όπως και πρόσφατα, άμα θα μάθετε από τη Λαύρα, τον πατέρα Σάβα, τον πατέρα Ευστράτιο, από το Χιλιανδάρι, που είπαν ότι δεν συμφωνούμε με αυτή τη σύνοδο που έγινε στο Κολυμπάρι της Κρήτης, αμέσως τους διώξανε. Και εκτός Αγίου Όρου συμβαίνουν τα ίδια, Γέροντα. Παντού, παντού. Αλλά σε εμάς είναι πιο, ας πούμε, πιο έντονο. Και να σας πω πρόσφατα, προχθές, τη Δευτέρα. Εμείς θέλαμε, έχουμε βάλει ένα μπέλι εδώ και 35 χρόνια. Μάλιστα. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι που τους έβαλε ο Πατριάρχης σαν εσφυγμένο. Έχουν μείνει δύο άτομα μόνο. Δύο, τα οποία δεν απαρτίζουν ούτε τη σύναξη της Μονής, στην αρχή δηλαδή, πρέπει να είναι 7 άτομα. Και πήρανε την αστυνομία και έτσι η αστυνομία και μας είπε ότι δεν θα πάτε στα μπέλη γιατί το διεκδικούν οι άλλοι. Λέω, δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Και αν δεν πηγαίναμε εκείνη την ημέρα να το τριγήσουμε, το βράδυ έπιασε βροχή κατά μεθόδιο, θα είχε χαλάσει τα πάντα. Και πήγαμε εκεί, ήρθαν οι αστυνομικοί, οι άνθρωποι δεν τους κατηγορώ γιατί είναι υπάλληλοι. Βέβαια. Και καθίσανε εκεί κάμποσες ώρες απ' έξω. Αυτοί τι είχαν διαδώσει. Ακούστε δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν μοναχοί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Είχαν διαδώσει ότι τα μπέλη το έχουν φυτέψει αυτοί και εμείς πήγαμε να τους το κλέψουμε. Να κλέψουμε τον καρπό. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Εδώ εμείς έχουμε φάει τη ζωή μας. Εγώ έχω 47 χρόνια. Λοιπόν, και δεν έχουμε πάρει ποτέ απέναντίας. Μας αδικήσανε. Βγάλανε καινούρια φώτα. Φτιάσανε αυτά που φτιάσανε. Πήρανε όλα του μοναστηριού τα πάντα. Και διερωτώ με εγώ, ας πούμε, απλός ο άνθρωπος. Δύο άτομα, τα χρήματα μόνο που παίρνουν τις μονείς, πού τα πάνε? Αυτό είναι ένα ερώτημα καλό. Ναι, δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να πει, για έλατε εδώ, εσείς παίρνετε, ας πούμε, τα χρήματα αυτά, τα όποια, τις ατέλειες, τα πάντα, στο όνομα της μονείς.
βάλατε τίποτα στη μονή από αυτά που πήρατε, ούτε δραχμή. Και έρχονται και απαιτούν αυτό το δημιουργούν για να πάμε εμείς εκεί πέρα να γίνει καμιά φασαρία, να πούνε ότι να βλέπεις αδιόρθωτο τι είναι, βάλτε τους μέσα. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα, γέροντα. Πώς η ιερά κοινότητα τους δέχεται ως μοναστική αδερφότητα όταν είναι μόνο δύο άτομα? Δεν ξέρω, μπορείτε να πάρετε την ιερά κοινότητα να τη ρωτήσετε. Αφού μου λέτε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 7. Έτσι δεν λέει το καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους? Να σας πω τι λέει ο καταστατικός χάρτης. Λέει για να εκλεγεί κάποιος ηγούμενος σε μια μονή του Αγίου Όρους θα πρέπει να έχει γίνει μοναχός μέσα στη μονή, να έχει πάνω από 10 χρόνια στο μοναστήρι και να είναι πάνω από 40 χρονών. Τον πρώτο που βγάλανε τον πατέρα Χρυσόστομο σαν ηγούμενος μονής της, είχε γίνει μοναχός στον κόσμο. Στο μοναστήρι ούτε μία μέρα. Mm-hmm. Πρώτη παρανομία. Δεύτερη παρανομία. Αυτοί που ψηφίζουν για την εκλογή του ηγουμένου πρέπει να έχουν 6 χρόνια στο μοναστήρι ανελιπώς από την ημέρα που θα γίνουν μοναχοί και μετά. Μάλιστα. Ούτε μία μέρα οι πατέρες αυτοί στο μοναστήρι. Τρίτον, για να ψηφίσει στην αρχή της μονής, στη σύναξη που λέμε εμείς, πρέπει να υπάρχει αδερφότητα. Στους πρώτους που έβαλε ο Πατριάρχης ήταν 5 άτομα. Δεν απαρτίζανε ούτε τη σύναξη. Λοιπόν, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, τους έδωσε τα δικαιώματα ο Πατριάρχης, να πολεμάνε την μονή εμείς που είμαστε 112 άτομα εκεί και άσε το 50-40 την ημέρα τον κόσμο και συνέχεια έχουμε πρόβλημα. Μην κυκλοφορείτε τα αυτοκίνητα, μην κάνετε, θα σας πιάσουμε, θα σας κάνουμε απέλαση. Εμείς είμαστε τόσα άτομα, έχουμε αρρώστους ανθρώπους, έχουμε ανθρώπους που πρέπει να μετακινηθούν. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή σε αυτή τη στιγμή? Και μετά ας σκεφτεί κάποιος, εσείς ας πούμε, αν έρθω εγώ και σας πω το σπίτι που μένετε είναι δικό μου, δεν είναι δικό σας. Μα αφού έχω τίτλο ιδιοκτησίας. Εσείς δεν έχετε εκεί το τίτλο ιδιοκτησίας? Εμείς έχουμε τα πάντα. Αλλά σου λέει τώρα έβαλε ο Πατριάρχης τους ανθρώπους και διεκδικούν τα πάντα. Και πάλι το λέω, θα ήθελα να μπει ένας εισαγγελέας, να πει έλα εδώ, ελάτε εδώ. Έχουμε καταγγελίες αυτά, αυτά, αυτά. Τι τα κάνετε τα χρήματα που πήρατε από το 2005 μέχρι σήμερα? Γέροντα, ο εισαγγελέας δεν θα πάει μόνος του. Εάν κάποιος δεν κάνει κάτι, καταγγελία, ναι, αλλά δεν θα πάει μόνος του εισαγγελέας. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Εσείς γιατί δεν τους καταγγέλλετε τη στιγμή που σας καταγγέλουν αυτοί όλη την ώρα? Διότι παράνομα θεωρούνται αδερφότητα με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Τον καταγγέλουμε συνέχεια, αλλά όταν πάμε στα δικαστήρια πάντοτε είμαστε οι φταίχτες. Μας έχουν κάνει 50 τόσες δίκες. Αυτοί, εντάξει, άλλο να κάνουν αυτή η καταγγελία σας. Εσείς τους κάνατε καταγγελία διότι δεν είναι νόμιμοι για αυτούς και για αυτούς τους λόγους που μας είπατε. Συνέχεια φωνάζουμε, συνέχεια. Αφήστε το φωνάζετε. Δικαστικά κινηθήκατε? Όχι. Για σκεφτείτε το. Για, το σκέφτομαι. Αλλά όταν έχεις τον Πατριάρχη πίσω και όταν ας πούμε αποφάσεις προκατασκευάζονται, γιατί θα μου πεις το λες αυτό? Θα σας πω. Είναι ποτέ δυνατόν εγώ που δεν ήμουν να κάνω στη φασαρία αυτή επάνω και με βάλανε ότι ήμουν ηθικός αυτούργος? Ναι, ωραία. Με δικάσατε 1-2 χρόνια, 3-5. Στην αρχή με είχαν δικάσει 33 χρόνια και μετά το κατεβάσανε. Και μετά 20 χρόνια λέει κάθεξη. Μα είναι δυνατόν? Τους αναρχικούς που πιάνουν, που κάνουν και ζημίες που δεν τους έχουν βάλει ούτε μία μέρα μέσα. Ναι. Γιατί? Αυτό εμείς λέμε, ας πούμε, ότι δεν θεωρούμε τον Πατριάρχη Ορθόδοξο, δεν τον μνημονεύουμε. Δεν παίρνουμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσης, γιατί θεωρούμε ότι με αυτά θα καταστρέψουμε το Άγιο Όρος. Και γι' αυτό μας κυνηγάνε. Και μας κυνηγάνε δύο άτομα που στον κάτω-κάτω δεν έχουν ούτε σύναξη, ούτε αδελφότητα, ούτε τίποτα.
Και όμως η ιερά κοινότητα τους κάνει πλάτες. Και όμως ο πολιτικός διοικητής, ο οποίος είναι επόπτης του νόμου και πρέπει, ας πούμε, να εφαρμόζεται ο νόμος, τίποτα. Όλοι είναι με το μέρος τους, γιατί πίσω από όλα είναι ο Πατριάρχης. Κοιτάξτε να δείτε, Γέροντα, αν κάποιος δεν τους καταγγείλει για το ότι δεν αποτελούν αδερφότητα με βάση το καταστατικό χάρτη, για το πού πήγαν τα λεφτά, για το, για αυτό και για αυτό και για αυτό, αν δεν τους καταγγείλει κάποιος, φυσικά και δεν θα τους κυνηγήσει κανένας. Σας το λέω ειλικρινά, με όλο το σέβας που σας έχω δηλαδή. Θα γίνει και αυτό. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, Γέροντα. Ναι. Εσείς καλά λέτε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι είναι δούριος ύπος. Και με αυτά θα καταστρέψουν το Άγιο Όρος. Αυτό είναι γεγονός. Εμείς είπαμε ότι είμαστε μοναχοί και ήρθαμε εδώ όχι να μπλέκουμε με τα δικαστήρια, όχι να ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις, αλλά από τη στιγμή που εγώ έχω φάει τη ζωή μου εδώ μέσα. Ναι. Και άλλοι άνθρωποι, ο Πατρικιακός Φερρυππίν, έχει 60 χρόνια. Mm-hmm. Όλος αυτό. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και μας λένε ότι είναι όλα δικά τους. Από πού και σπου. Πρόσφερες τίποτα. Έστω μία δραχμή. Ήρθες ποτέ να βοηθήσεις. Έρχεσαι, ας πούμε, να πάρεις το αμπέλι και τις ελιές που τα βάλαμε εμείς. Και είναι αυτά έργα μοναχών, κύριε Παπαζήση. Δηλαδή αυτή είναι ελληνική. Ανήμωνο, το ξέρω. Δεν είναι μοναχή. Κοιτάξτε, δηλαδή, ναι, Γέροντα, και ο Χριστός δεν νομίζω ότι μας θέλει κάλπα ζωής πράκτορες. Όχι. Να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Ναι. Δεν είναι, κανέναν δεν αρέσουν τα δικαστήρια. Κανέναν δεν τον αρέσουν τα δικαστήρια. Αλλά η άμυνα είναι ένα νόμιμο μέσο και το ένστικτο της επιβίωσης. Θα γίνει και αυτό, κύριε Μαπαδίση. Εκείνο είναι που είναι, δεν μπορώ να καταλάβω την νοοτροφία τόσο του Πατριάρχη όσο της Ιεράς Κοινότητας. Των πάντων, γιατί όλοι είσαστε παράνομοι. Κάτσε ρε έδωσε, από πού είμαι παράνομος. Εδώ ήρθα, ας πούμε, 19 χρονών και είμαι 67 και ακόμη δεν έχω πάει στα άλλα γιώρος. Λοιπόν, έρχεσαι εσύ και μου λες ότι είμαι παράνομος και έρχεσαι να πάρεις τα τρόφιμα των πατέρων που θα βγάλουν μια χρονιά με αυτό το, ας πούμε, που πήρανε. Λοιπόν, είχαμε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε τους αρρώστους. Και ναι, το πήραν. Ναι, σας το πήραν, ξέρω. Ναι, το πήραν. Είδατε εσείς κανένα να μιλήσει? Όχι. Τα μεγάλα ΜΜΕ ξεχάστε τα. Είπατε. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως ξεχάστε τα. Το γνωρίζετε καλά. Τα έχω ξεχάσει. Όχι μόνο τα μεγάλα μέσα. Έχω ξεχάσει τους πάντες και τα πάντα. Το μόνο που έχω είναι η ελπίδα μου στην Παναγία που δεν μας αφήνει ποτέ. Καλά, εννοείται. Εκείνο όμως που θα κάνουν να ξέρουν ότι εμείς εδώ γεννηθήκαμε και εδώ θα πεθάνουμε. Είναι θέματα πίστεως. Δεν υποχωρούμε. Βέβαια. Και καλά θα κάνει. Αν είχα φταίξει σε κάτι θα τους έβαλα 1000 μετάνοιες. Επειδή όμως δεν τους έχω φταίξει. Αυτοί προσπαθούν να μην μας αφήσουν τίποτα, ούτε αν μπορούσαν και τον αέρα θα μας κόβαν ακόμη. Και μετά αυτοί έπεται, κύριε Παπαζήση, ότι ήρθανε στο Άγιο Όρος για να κάνουν άσκηση. Αυτή είναι η άσκηση της νέας τάξης πραγμάτων. Να σου κλείνουν το στόμα, να μην μιλάς, να ακολουθάς σαν τα πρόβατα. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Είναι πολλά τα λεφτά, Γέροντα. Δεν θα ξεχάσω που μου λέγατε παλαιότερα, σε παλαιότερες συνέντευξεις είχαμε, ήταν ακόμα οι δραχμές. Ναι, ναι. Είχατε πει ότι το κόστος που εκτιμήθηκε για να γίνει μαρμάρινη φιάλη από το ΚΕΔΑΚ ήταν 35 εκατομμύρια δραχμές. Και εσείς την επισκευάσατε με 1,5 εκατομμύριο και έγινε όπως ήταν ακριβώς και πριν. Και μάλιστα δηλώσατε ότι υπέρ τιμολογής είναι κάτι συνηθισμένο στο Άγιο Όρος. Και τα λεφτά φεύγουν δεξιά και αριστερά, είχατε πει. Και ένα σπίτι κάτω στην παραλία είχαν χρεώσει 180 εκατομμύρια και εμείς το κάναμε με 2. Υπάρχει υπερκοστολόγηση. Γι' αυτό δεν θέλουμε αυτά τα χρήματα. Δεν τα παίρνουμε. Δεν έχουμε ανάγκη. Δόξα τω Θεώ. Να φάμε μαζί η Παναγία. Δεν ήρθαμε εδώ, κύριε Παπαζήση, για να πλουτίσουμε. Βέβαια, απορώ όμως με αυτούς τους αδελφούς με ποια καρδιά
με ποια αυτά τα κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή, αυτοί είναι δύο άτομα και εμείς είμαστε 115. Λοιπόν, πρέπει να βάλουν κάτω το μυαλό τους να σκεφτούν ότι τους εκμεταλλεύονται αυτοί που τους βάλανε. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς είπαμε, εδώ είμαστε Έλληνες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, ας πούμε, βιβλιάρια και αυτά, γιατί λέει δεν είσαστε καν μοναχοί. Επειδή το είπε ο Βαρθολομαίος. Λοιπόν, οι Αλβανοί όμως πληρώνουν την Ιερά Κοινότητα και βγάζουν βιβλιάρια. Αυτοί οι Αλβανοί θα τους φάξουν αύριο τους Αγιορείτες. Δεν μπορώ να το πω αυτό, τι να σας πω τώρα, Γέροντα. Έχουνε... Εσείς για να το λέτε κάτι, τα ξέρετε κάτι, τα έχετε δει. Ναι, πάρα πολλά, όχι κάτι, πάρα πολλά. Αλλά, σας είπα, μου κάνει εντύπωση η αδράνεια της Ιεράς Κοινότητας. Η ανοχή της Ιεράς Κοινότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι για κάνουν, καλώς καμωμένα. Σπάσαν τις πόρτες την άλλη φορά, μας τυπήσανε την άλλη φορά με την βολντόζα, μας δικάσανε την άλλη φορά με το αυτό, πάλι τα ίδια. Τώρα ήρθαν οι προχθές για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Σου λέει θα είναι το δικαστήριο να του δημιουργήσουν πρόβλημα. Για να πούμε να, αυτός είναι. Και οι δικαστές που να καθίσουν κάτω, να εξετάσουν τους νόμους, τους αγιώρους, είναι έτσι. Γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα, πώς γίνεται. Αλλά δυστυχώς είμαστε, γι' αυτό λοιπόν, τι να πω. Αυτή τη στιγμή, Γέροντα, υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις εκεί κοντά στο μοναστήρι? Όχι. Την ημέρα μόνο που τριγάγαμε, αμπέλη, ήρθαν οι άνθρωποι εκεί απ' έξω, καθίσανε κάμποσες ώρες και μετά φύγανε. Δεν σας πειράξανε? Όχι, τίποτα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Το επόμενο δικαστήριο είναι 10 Οκτωβρίου. 16 Οκτωβρίου με το νέο, 3 με το παλιό. 16 Οκτωβρίου με το νέο, για να καταλάβει και ο κόσμος έξω πότε θα γίνει πραγματικά. Γιατί το δικαστήριο δεν πάει με το παλιό ημερολόγιο, γι' αυτό το ρωτώ, λέω, δεν είναι. Ενώ η έφεση, ας πούμε, κάνει 2 και 3 χρόνια, εμένα μου τη βγάλανε σε 2-3 μήνες. Πιστεύετε ότι κάπου εκεί σε εκείνο το χρονικό, στο όριο εκείνο εκεί, θα σας κλείσει γύρω-γύρω αστυνομία? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Για να σας βγάλουν έξω με το ζόρι από το μοναστήρι? Δεν νομίζω, δεν το νομίζω, κύριε Βουαζή. Αν γίνει κάτι, πάλι θα σας ειδοποιήσουμε. Εσείς δηλαδή αυτή τη στιγμή για το ελληνικό δημόσιο είστε φυγόδικος, φυγόπινος, τι? Όχι, πληρώσαμε την, για να γίνει αναστολή της. Πληρώσαμε 5.000 εγώ και 5 άλλος μοναχός. Γιατί ακούω αυτά τα πράγματα εδώ έξω και λέω τι λέτε, ρε παιδιά. Και πού να τα βρούμε? Όμως οι αγαπητοί μας εκεί, όσοι δικάσανε, δεν σκεφτήκανε ότι εμείς φιλοξενούμε 50-60 ανθρώπους την ημέρα, χωρίς να έχουμε πουθενά έσοδα. Το είδα όταν ήρθανε. Το είδα πέρσι όταν ήρθανε, ναι. Εσείς πώς γίνεται? Και εξεπλάγει σου λέει, εδώ σου λέει, άμα περάσουν 30 χρόνια, η νομή έρχεται στο μάτι κανονικά. Πες ότι εμείς δεν το είχαμε βάλει τα μπέλη, δεν είχαμε κάνει τίποτα. Έχουν περάσει 35 χρόνια που έχουμε βάλει τα μπέλη. Και έρχονται τώρα αυτοί που τους βάλανε το 2005 και μας λέει ότι τα μπέλη είναι δικό μας. Είναι δυνατόν αυτό? Να αναρωτηθεί κάποιος, είναι δυνατόν? Είναι καμώματα μοναχών αυτά? Αφού δεν τρέπονται. Ναι, ρωτώ εγώ και την Ιερά Κοινότητα και τον κύριο Βαρθολομαίο και όλους. Είναι καμώματα μοναχών και τους ανέχονται ακόμη εις βάρος του Αγίου? Γιατί όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει. Ναι, έχετε επισκεφτεί άλλα μοναστήρια να μιλήσετε με τους ηγούμενους άλλων μοναστηριών και να τους πείτε... Αδέρφια, τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε, να σας πω. Όλοι μας υποστηρίζουν μέχρι εκεί που δεν κινδυνεύει η θέση τους και η τσέπη τους. Αχα, τόσο καλά. Μέχρι εκεί, ναι. Ενώ ξέρουν ότι έχουμε δίκιο, το ξέρουν. Αλλά σου λέει τώρα εσείς θα μας κάνετε το... Εμείς δεν κάνουμε, δεν θέλουμε να δείξουμε τον εαυτό μας.
Απλώς ήρθαμε στα Αγιώρους, το περιβόλι της Παναγίας, να μετανοήσουμε ο καθένας τις αμαρτίες του και να κρατήσουμε την πίστη μας, όπως κράτησαν και οι πατέρες. Εννοείται. Εννοείται, δεν πήγατε εκεί για να διασκεδάσετε. Ακριβώς. Γέροντα, ήρθαμε, ναι. Θέλω να σχολιάσετε λίγο την απόφαση της ψευτοσυνόδου για μένα του Κολυμβαρίου. Αυτή δεν είναι ούτε σύνοδος, είναι ψεύτικη, είναι ληστρική, είναι καταχρηστική, δεν είναι ορθόδοξη. Γιατί για πρώτη φορά μέσα σε σύνοδο αναγνωρίσανε τους αιρετικούς ότι έχουν μυστήρια. Δηλαδή οι παπικοί, οι προτεστάντες, οι ομοφιλόφιλοι, οι γυναίκες, οι δεσποτίνες, όλοι έχουν μυστήρια εκτός από τους ευσημενίτες. Και τώρα τελευταία εδώ έξω και σε άλλα μοναστηριά ξανά τους κυνηγάνε να τους διώκουν, διότι δεν θέλουν να μνημονεύσουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος. Ακριβώς. Δεν είστε οι μόνοι πλέον. Ναι, αυτό θα λέω, ότι όποιος μιλάει, επειδή αυτοί βιάζονται να εφαρμόσουν τα προγράμματα της νέας τάξης πραγμάτων, βιάζονται και σου λέει δεν πρέπει να υπάρχει κανένας που να αντιστέκεται. Να φαίνεται ότι όλα πάνε ρολόι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πριν όμως τη σύνοδο αυτή, αν κάποιος μίλαγε, δεν τον δίωκαν με τέτοιο τρόπο πλέον. Όποιος μιλάει μετά τη σύνοδο, του παίρνουν το κεφάλι. Είτε είναι με το νέο, είτε είναι με το παλιό ημερολόγιο. Δεν είναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κύριε Παπαζήση, από εκεί να καταλάβετε ότι δεν είναι ορθόδοξη. Γιατί ο Ορθόδοξος ποτέ δεν διώκει. Ένα γνώρισμα του Ορθοδόξου Χριστιανού, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι το να διώκεται για την πίστη του. Αυτοί που διώκουν τι είναι? Τυρανοί, Διοκλητιανοί, Νέρονες, τι είναι δηλαδή? Περιμένουμε δηλαδή από τον Πατριάρχη, ας πούμε, να διώκει τους μοναχούς? Αυτό είναι το καθήκον του. Και να πηγαίνει πέρα στο αυτό και να κάνει αυτά για τα δέντρα, λέει, για να μην χαλάσει το οικοσύστημα? Είναι ποτέ δυνατόν ένας Πατριάρχης Ορθόδοξος να φέρεται και να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο? Είναι ποτέ δυνατόν να έρθει ένας Πατριάρχης στο Άγιο Όρος και αντί να ειρηνεύει, να χωρίζει και να βάζει σε πειρασμούς τους μοναχούς? Και αποτέλεσμα, αυτούς που έβαλε, ας πούμε, σαν εσημένο, δηλαδή, και έχει γίνει το τραγελαφικό να είμαστε 20 μοναστηρία με 21 αδελφότητες και να γίνεται αυτός ο διωμός εναντίον ανθρώπων που δεν τους κάναμε τίποτα. Το μόνο που τους λέμε, δεν βαδίζετε σωστά, δεν είσαστε ορθόδοξοι, δεν είστε αυτό που περιμένει ο κόσμος σήμερα από εσάς. Αυτό τους λέμε. Και πρέπει να εξαφανιστούμε από προσώπου της γης. Μας έχουν πάρει τα πάντα. Βγαίνουν έξω και μιλάνε περί αγάπης, κύριε Παπαζήση. Και ρωτώ εγώ. Που μας έχουν διώξει από το 72. Από την κοινότητα. Ήρθε ποτέ κανένας από αυτούς που ξέρουν να μιλάνε περί αγάπης να δει πώς ζει μια αδελφότητα που δεν της έχουν αφήσει τίποτα? Ναι, το ξέρω ότι αυτή τη στιγμή καταρχήν για την ιερά κοινότητα είναι σαν να μην υπάρχετε. Δεν έχετε οικονομική περίθαλψη, δεν έχετε ρεύμα, εντάξει δεν είχατε κιόλας και πριν γίνει. Για την ιερά κοινότητα. Ταχυδρομείο, φάρμακα. Αυτά δηλαδή που έχει και ο χειρότερος εγκληματίας μέσα στη φυλακή, εσείς δεν τα έχετε. Αυτό το ξέρω. Βέβαια, τα πάντα. Λοιπόν, διωμός, κάτι ευλογημένοι άνθρωποι. Τι είσαι στα Γιώργος? Θα πάρεις τίποτα μαζί σου? Ήρθες για να κάνεις περιουσία? Ήρθες για να κάνεις business? Ήρθες για να κάνεις τι εδώ στο Άγιο Όρος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ή εγώ είμαι βλάκας και δεν καταλαβαίνω, ή οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Χάσανε τον μπροστά. Εδώ οι πατέρες βλέπανε χρήματα και φεύγανε όπως φεύγει ο διάολος από το λιβάνι. Και όμως αυτοί επιδιώκουν. Παίρνουν όλα τις μονείς, τα πάντα, τα πήραν τα πάντα. Παίρνουν ατέλειες στο όνομα της μονείς. Τι θα τα κάνεις ευλογημένες δύο άτομα? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους διώξετε νομικώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για εσάς. Να φτάσετε ακόμα και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ζητώντας την ενίσχυση των πιστών.
Τη χρηματική ενίσχυση των μισθών. Για, και θα χάσουν αρκετοί τον ύπνο τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη, γέροντα. Στο τέλος θα πάνε όλοι οι φυλακοί, αλλά είπαμε, είναι, δεν θέλαμε να μπλέξουμε με τα δικαστήρια. Να πάμε τώρα το Άγιο Όρος στο δικαστήριο. Μα ούτως ή άλλως μπλέκεται, γέροντα. Σας τραβολογάνε στα δικαστήρια όλη την ώρα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουν και μας τσιγκλάνε συνέχεια. Κάποτε θα γίνει και αυτό. Ήδη συζητείτε. Για να δω τι θα πούνε μετά, γιατί εγώ είναι ο νόμιμος που έκλεξε η αδελφότητα. Ναι. Μετά, και αυτό ήθελα να πω, δεν έγινε εκλογή. Έκλεξε η Ιερά Κοινότητα που δεν έχει καμιά δουλειά. Έκλεισε ο Πατριάρχης που δεν έχει καμιά δουλειά μέσα στα Ιώρος. Γιατί λέει κανένας επίσκοπος δεν έχει διοικητικά αυτά μέσα στο Αγιώρος. Ναι. Λοιπόν, και όμως θα καταργήσουν τα πάντα. Όποιος μιλάει πρέπει να εξαφανίζεται. Το ναι, λέω να το ακούσουν οι αδελφοί μας. Υπάρχει στα Σπάργανα διωμός όλων των Ορθοδόξων. Για να μην μιλάει κανένας. Για να φέρουν τη λατρεία του Αντιχρίστου. Αυτός είναι ο οικουμενισμός. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Να τα κάνουν όλα έναν αχταρμά. Μουσουλμάνοι, Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, Καθολικοί, Βουδιστές, όλοι μαζί λέει. Να κάνουμε την Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία και είναι η Ορθόδοξη. Είναι μία και εκεί υπάρχει σωτηρία. Όποιος θέλει ας το ακούσει. Όποιος δεν θέλει ας μην το ακούσει. Γιατί ο Χριστός μας είπε, όποιος δεν έρχεται διαμέσου εμού προς τον Πατέρα, δεν είναι δεκτός. Οι άλλοι έχουν ας πούμε τον Μοχαμέτ και πάνε να ενωθούν. Να κάνει τι ο μουσουλμάνος με έναν Ορθόδοξο? Τίποτα, δεν υπάρχει αυτή. Είναι άλλη ιστορία, δεν καμία σχέση με εμάς. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name. Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούς ραδιόφωνο, ακούς εσένα. Ακολουθεί ενημερωτικό περιεχόμενο. Όμως λίγο να γυρίσουμε την κουβέντα μας λίγο πιο πίσω, γιατί είπατε ότι είναι τέτοια η δύναμη του Πατριάρχη που επηρεάζει ακόμα και την ελληνική δικαιοσύνη. Ναι. Είναι έτσι, πιστεύετε ότι είναι έτσι? Πιστεύω ότι είναι έτσι. Δηλαδή έχει κάποιους δικαστές δικούς του και φροντίζει να μπαίνουν δικοί του, γιατί εγώ είδα στη δίκη τότε κάτι που με παραξένεψε πολύ. Είδα να φέρουν άτομα απ' έξω για να μπουν ως ένορκοι εκεί που τους βάζουν, δεν ξέρω, πολίτες απ' έξω. Και όσοι δεν κληρώθηκαν, εξαφανίστηκαν την ίδια ώρα. Δεν τους ενδιέφερε να έρθουν να δουν. Αυτό θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του κάθε άνθρωπος που είναι εκεί πέρα. Μόνο μπροστά και το είδαν, από ότι δεν το είδανε. Σας λέω, έγινε αυτό που έγινε προχθές. Έρχονται εδώ πέρα να σφετεριστούν, ας πούμε, ακόμα και το κόπο μας. Λοιπόν, και δεν σκέφτονται τι μπορεί να γίνει. Μήπως ακούσατε εσείς την Ιερά Κοινότητα να πάρει μέρος? Δυστυχώς. Όχι βέβαια. Και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόασης. Όχι βέβαια. Βαδίζουμε καλά. Γιάντα με τώρα, πόσα χρήματα λέτε ότι μπορεί να έχουν πάρει αυτοί από το 2005 από ευρωπαϊκά ταμεία στο όνομα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου? Δεν ξέρω από τα ευρωπαϊκά ταμεία, ξέρω τα ενίκια που παίρναμε εμείς ήταν 15.000 το μήνα. Λοιπόν, τα πήρανε όλα, δεν μας αφήσαν τίποτα. Ούτε να πάρουμε μια καραμέλα που λέει ο λόγος. Και έρχονται αυτοί οι κύριοι και μας λένε εμείς είμαστε από πού δε. Δούλεψε στο μοναστήρι, υποτάχθηκε στο μοναστήρι, έκανες τίποτα στο μοναστήρι. Εδώ εμείς παλεύουμε μέρα νύχτα για να συντηρήσουμε όλο αυτό το μοναστήρι και όμως αυτοί σφετερίζονται την περιουσία της Μονής. Πού είναι λοιπόν η Ιερά Κοινότητα, πού είναι ο Πατριάρχης, πού είναι το κράτος, πού είναι η ελληνική δικαιοσύνη? Πώς μπορεί ας πούμε να γίνονται αυτές οι αδικίες εις βάρος 100 τόσων ατόμων και να μην μιλάει κανένας? Ποιος να μιλήσει όταν δεν κινείστε δικαστικά εναντίον τους? Μην περιμένετε βοήθεια από κανέναν, γέροντα Μεθόδιε. Εγώ σας το υπογράψω και σε ένα χαρτί αν θέλετε.
Είναι πολλά τα λεφτά που πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο φόβος του Πατριάρχη μεγάλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα όπως είπατε και εσείς, είναι φίλοι μας, μας αγαπάνε μέχρι εκεί που να θυφτεί η τσέπη τους ή η θέση τους. Το είπατε και πριν λίγο, δεν επαναλαμβάνω τα λόγια σας. Οπότε μην περιμένετε από κάποιον βοηθή. Η Παναγία. Έχει ο Θεός. Επειδή δεν μπορώ να τα λέω αυτά από το δημοσίως κύριε Παπαζήση, θα λέω μόνος ότι ετοιμάζονται πολλά πράγματα τα οποία θα ανατραπούν τα πάντα. Θα πάνε πάρα πολύ φυλακή. Αν ευθύνονται βεβαίως να πάνε. Όσοι ευθύνονται να πάνε φυλακή. Γιατί εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά, δεν μιλάμε για λίγα λεφτά. Και πριν συσταθεί η αδερφότητα ήταν πολλά τα λεφτά που είχαν μαζευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα του μοναστηριού και δεν πηγαίνατε να τα πάρετε. Γιατί ξέρατε τι είναι τα ευρωπαϊκά χρήματα. Τα χρήματα αυτά ήταν 4,5 δις. Α, μπράβο. Λοιπόν, και άσε τα αυτά που έδινε το κράτος, ας πούμε, για τα μετόχια που είχαν δώσει το 21. Όλα αυτά, και τα επαναλαμβάνω και να μ' ακούσουν οι αδελφοί, εγώ αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα χρήματα έχω στο ταμείο μου, 200 ευρώ. Είμαστε 115 άτομα, συν 50 που ήταν σήμερα, 165-170. Για βάλτε πρωί βράδυ φαγητό. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Έχετε δίκιο, Γέροντα. Αλλά και πέσε, ας πούμε, ότι εμείς, ας πούμε, στην τελική έχουμε κάνει λάθος. Αυτή είναι συμπεριφορά για να μας κερδίσουν, ναι. Όχι βέβαια. Αυτή είναι συμπεριφορά Ορθοδόξου Πατριάρχου και Ορθοδόξου Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους που έπεται ότι είμαστε το παράδειγμα. Πού είναι το? Ναι. Κανένας δεν νοιάζεται. Ζούμε, πεθάναμε, έχουμε να φάμε, δεν έχουμε τίποτα. Αυτοί έχουν τα εκατομμύρια τους, έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τους, έχουν τα ενίκια τους. Δεν νοιαστήκαν όμως ποτέ να πει ένας, βρε, για να πάω και εκεί πέρα σε αυτούς τους ταλέμπορους. Ζούνε, πεθάνανε. Έχουν πεθάνει πόσοι άνθρωποι και δεν ξέραμε που πει ότι πεθάνανε γιατί δεν μπορούσαμε να φέρουμε γιατρό. Και πόσα άλλα να σας πω, στο διάβα ας πούμε των χρόνων αυτών. Είναι τεράστια. Είναι δηλαδή ένας διωγμός χωρίς όρια. Ένας πρωτοχριστιανικός διωγμός από μοναχούς σε μοναχούς. Είπατε τώρα ότι πέθαναν κάποιοι εκεί μέσα στο μοναστήρι γιατί δεν υπήρχε γιατρός. 28 άτομα έχουν πεθάνει χωρίς να ξέρουμε από τι πεθάνανε γιατί δεν μπορούσαμε να φέρουμε γιατρό. Ο γιατρός των Καριών από εμάς είναι 5 ώρες με τα πόδια. Και όταν κινηθούμε μας λένε μην κινείτε τα αυτοκίνητα γιατί δεν έχετε άδεια και θα σας κατάσχουμε και θα σας κάνουμε απέλαση. Ακούτε τώρα τι γίνεται. Έχουν δικάσει μένα έτσι 20 χρόνια φυλακή. Έχουν βγάλει μια απόφαση εδώ και 15 χρόνια ότι εμείς είμαστε όλοι υπό απέλαση. Εάν θα πάω στις Καριές για να υπογράψω ότι την παρουσία μου ότι είμαι εδώ, θα πρέπει να με πιάσουν να με βγάλουν έξω. Ναι. Δηλαδή σκεφτείτε, έχουν και τα μούτρα μετά να μας λένε ότι είναι ελεύθεροι, λέει, κανένα δεν τους πειράζει. Λοιπόν, έλατε εδώ καμιά φορά να πάμε πιο πέρα να δείτε αν μας πειράζουν. Να τους καλέσετε εκεί μια μέρα εσείς, σε εσάς να έρθουν. Ελάτε εδώ να συζητήσουμε. Γιατί εγώ αν έρθω εκεί θα βρω τον πελά μου. Ελάτε εδώ. Θα σου πει πώς μπήκες εκεί. Πώς, δεν ξέρουν τώρα οι αγιορείτες εκεί στην Ιερά Κοινότητα ότι βρίσκεστε εκεί μέσα 47 χρόνια. Τα ξέρουνε. Πώς, αλίμονο. Τα ξέρουνε, όλα τα ξέρουνε. Αδελφοί, πες αύριο πεθαίνετε. Τι ψυχή θα πάρουνε. Και ξέρουνε ότι ο Πατριάρχης είναι αιρετικός, αλλά καλύπτονται, φοβούνται, δεν ξέρω τι φοβούνται. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο. Γεροντά, ναι. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Έστω ναι. Ότι μπροστά σας βρίσκεται ένας άνθρωπος, γιατί πιστέψτε με, οι 9 από τους 10 που θα συναντήσετε έξω δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η αίρεση, δεν γνωρίζουν ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης είναι αιρετικός και για ποιον λόγο είναι. Εάν λοιπόν σας έλεγε ένας οποιοδήποτε στον δρόμο, καλά, γιατί έχετε αυτή τη διαμάχη και δεν μνημονεύετε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο?
Θα το εξήγουσα. Τι θα το απαντούσατε εντάχει για να μην τον κουράσετε και γυρίσει το κεφάλι του και φύγει. Με δύο λέξεις κύριε Παπαζήση. Διότι δεν μας φέρνει την πίστη που παρέλαβε από τους Αγίους Αποστόλους. Και μας λέει ο Άγιος Ιάννης ο Θεολαούς, όποιος δεν σας φέρνει την πίστη που παρέλαβε, η σική αν μη λαμβάνεται και χέρι να αυτό μη λέγεται. Πόσο μάλλον που είναι ο Πατριάρχης και θα έπρεπε όλα αυτά να τα έχει στο νου του και όχι να προδίδει και όχι να ξεπουλάει. Πόσες χιλιάδες Έλληνες ήταν στην Κωνσταντινούπολη κύριε Παπαζήση? Όταν έπεσε? Όχι, τώρα το 55 μέχρι... Α, ήταν αρκετοί και μείνανε μετά μόνο 2.000 στο τέλος έχουν μείνει. Α, γιατί στη Θράκη να έχει 170.000 Τούρκους? Μόνο 70. 500 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, 499 Τούρκοι στην Ελλάδα. Ναι, το σωστό έτσι. Θέλετε κύριοι να φτιάξετε τζαμιά? Ωραία. Ένα τζαμί εσείς θα φτιάνετε εδώ, μια εκκλησία θα παίρνουμε εμείς στη Μικρασία που είναι όλα δικά μας. Έτσι. Αλλά δυστυχώς έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Και θέλουν να μας πούνε ότι είναι εκκλησία, ότι εμείς είμαστε αντάρτες, ότι είμαστε καταληψίες, ότι είμαστε... δηλαδή είναι να γελάς και να μην τους παίρνεις σοβαρά αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, ναι. Σε αυτό δεν θα... και δεν ξεχνώ που μου είχατε πει δηλώνουμε Έλληνες μέχρι το κόκαλο και αρνούμαστε να παραδώσουμε στους Εβραίους την πνευματική κληρονομιά μας, την οποία αποκτήσαμε με αίμα και θυσίες. Ακριβώς. Αυτά έχουν γίνει με αίμα και θυσίες και των πατέρων των προηγουμένων και από εμάς. Εγώ έχω εδώ σχεδόν 50 χρόνια μέρα νύχτα δουλεύουμε. Όταν ήρθα εγώ δεν υπήρχε αποχετεύσεις, δεν υπήρχε νερό. Μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε 32 άτομα μόνο και τώρα μπορούμε να φιλοξενήσουμε 600. Φτιάξαμε τις σκεπές, φτιάξαμε παρεκκλήσια. Φτιάξαμε τους χώρους των ξενώνων, φτιάξαμε τα πάντα και έρχονται αυτοί και μας λένε τώρα ότι καταστρέφουμε, λέει, ότι αυτοί θα έρθουν μέσα δύο άτομα και θα κάνετε τι ρε ταλέπορη άνθρωποι. Τι μπορούν λοιπόν, να κάνουν δύο άτομα σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο? Ακριβώς. Και μόνο η αδικία αυτή που κάνουν σε εμάς, όλοι θα βγουν άλλοι, γιατί η αδικία δεν συγχωρείται από το Θεό. Βέβαια. Κλέβεις μια ολόκληρη αδελφότητα από τη στιγμή που δεν έδωσες ούτε ένα γρόση για όλα αυτά και τα κατασκευάσαμε εμείς και έρχεσαι εσύ και τα παίρνεις και τα τρως από εδώ και από εκεί και δίνεις όπου θέλεις για να σου κάνουν αυτά που θέλεις και καταδικάζεις μια ολόκληρη αδελφότητα σε θάνατο και δεν μιλάει κανένας. Αυτή είναι ορθόδοξη προς Θεούς. Δηλαδή αν είναι έξι ορθόδοξη δεν ξέρω τι να πω. Εσείς για αυτούς γέροντα είστε οι μοναχοί με τις Μολότοφ, τώρα μην το συζητάτε. Εμείς είμαστε με τις Μολότοφ. Ναι, μοναχοί με τις Μολότοφ. Αν αυτοί πηγαίνανε στο σπίτι τους, στο κονάκι τους τώρα και πηγαίναμε εμείς να το πάρουμε, τι θα κάνανε. Εδώ έφτασαν, βρήκαν τον τρόπο να σας κάνουν ζημία όταν είχαν πει ότι η Ιερά Μονή Εσφυγμένου ζητά επανένωση με το Άγιο Όρος και με το Φανάρι, ότι τα βρήκατε με τον Βαρθολομαίο. Δεν ζητήσαμε ποτέ εμείς. Έφτασαν στο σημείο να διαδίδονται τέτοια για να σας κάνουν ζημία. Εμείς ζητήσαμε ότι να μπούμε στην Ιερά Κοινότητα στο θέμα το διοικητικό μόνο, ναι, για να συνεχίσει η Ιερά Κοινότητα το έργο της. Αλλά δεν το δεχτήκανε. Λέει, αν δεν μνημονεύσεται το Πατριάρχη, αν δεν είναι αυτό, αν δεν είναι... Άστα όπως είναι. Όχι. Δεν μνημονεύουμε αιρετικούς. Δεν επικοινωνούμε με αυτούς που μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Δεν ανεχόμεθα την αδικία που κάνουν στο μοναστήρι, το οποίο θα το πληρώσουν πολύ σύντομα. Λοιπόν, δεν είναι ας πούμε αυτό το πράγμα, αν δεν ξεπουλήσω την πίστη μου, εγώ τι θα εδώ πέρα να κάνω? Τι λες εγώ είμαι? Για ρωτά. Όχι, ναι. Αφού σας ανεβοκατεβάζουν οι μοναχοί με τις Μολότοφ, χαρακτηρισμούς τέτοιους, πέστε σας παρακαλώ, τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη την ημέρα με αυτή τη δίθεν Μολότοφ? Απλώς πήγανε αυτοί οι κατσουλιέρδες απ' έξω, είχαν βάλει έναν Αλβανό με ένα μπομπ κάτσε και χτύπαει την πόρτα να τη σπάσει. Ναι. Και ο δικός μας από επάνω, μέσα σε ένα μπουκάλι, τους πέταξε ένα στουπί αναμένο, τίποτα άλλο. Mm-hmm.
τίποτα άλλο. Για να φοβηθούν και να κάνουν πίσω, κατάλαβα, ναι. Και πίσω από την πόρτα είχαν μαζευτεί οι πατέρες οι δικοί μας. Δηλαδή, πας εσύ, έρχεσαι, χωρίς να σε πειράξει κανένας και μου κάνεις, ας πούμε, χτυπάς την πόρτα με την μπορντόζα, εγώ τι θες να κάνω? Να σου πω, περάστε κύριε. Γι' αυτό σας έλεγα πριν, η άμυνα είναι στικτόδες, δεν είναι κάτι... Αλλά είδες όμως, τίποτα δεν κάναμε και μας βάλαν 20 χρόνια κάθριξη. Εδώ έχουν κάψει όλη την Αθήνα. Την άλλη φορά στη Θεσσαλονίκη μαγαρίσανε οι λαθρομετανάστες στην εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου. Πήγανε πάνω σε ένα άλλο εκκλησάκι, του κάνανε γυαλιά καρφιά και οι αθώοι κατηγορουμένοι. Αυτό είναι. Για να μην πικράνουμε τους μουσουλμάνους, βέβαια. Ναι. Εκείνους θα μην τους πικράνουμε. Αλίμονο. Τι λέτε τώρα? Ναι. Είναι η επίσημη προσκεκλημένη. Εγώ θα πω μια έκκληση προς όλους τους αδελφούς που μας αγαπάνε. Θέλουν το Άγιο Όρος να μείνει όπως είναι ή δεν θέλουν? Θέλουν αύριο να πέσει και το μοναστήρι και να δουν οι γυναίκες μέσα στο Άγιο Όρος να γυρίζουν από τη μια άκρη το Άγιο Όρος στην άλλη? Αν το θέλουν, με γεια τους, με χαρά τους. Αν δεν το θέλουν, όποιοι μας αγαπάνε, ας προσπαθήσουν με ό,τι τρόπο να μας βοηθήσουν. Γιατί είμαστε πολύ μεγάλη αδελφότητα και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Λοιπόν, και αυτό είναι εις βάρος της Ιεράς Συνότητας. Είναι εις βάρος του Πατριαρχείου, του Πατριάρχου μάλλον, όχι του Πατριαρχείου, δεν μας λέει τίποτα. Είναι εις βάρος όλων αυτών που δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι. Να πεις, ας πούμε, εντάξει ρε αδερφέ, εδώ πάνε, ας πούμε, τους καταληψίες, τους αναρχικούς και τους ταΐζανε. Ναι. Και εμάς κοιτάνε πώς θα μας πετάξουν έξω. Είναι η μοναχή αυτή, κύριε Παπαζής? Όχι βέβαια. Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή... Εκτός, εάν η άσκηση που τους μαθαίνει η νέα τάξη πραγμάτων είναι να παίρνουν μπολτόζες, λωστούς και να κομπανάνε όπου βρούνε. Άμα είναι έτσι, τότε να αγιάσουν οι άνθρωποι. Γέροντα, πιστεύετε ότι... Εγώ λέω ότι το τελευταίο κάστρο που δεν κατέλαβαν στο Άγιο Όρος, οι σιωνιστές είστε εσείς εκεί. Αν αύριο καταφέρουν και σας διώξουν από εκεί μέσα όμοι γέννητο, τι πιστεύετε ότι θα γίνει μετά στο Άγιο Όρος? Θα σας πω. Καταρχήν δεν πιστεύω ποτέ ότι θα φύγουμε από εδώ. Είναι η πατρίδα μας. Το ξέρω. Ναι. Ή ζωντανοί θα είμαστε ή πεθαμένοι. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, και ζωντανοί εννοώ να έχουμε τον Χριστό, να έχουμε την πίστη μας. Δεν εννοώ ζωντανοί και να είμαστε... εμείς σαρνά κοπέλια των Εβραίων. Όχι. Θα είμαστε ελεύθεροι όπως είμαστε Ορθόδοξοι και Έλληνες. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά αν παρελπίδα παραχωρήσει ο Θεός για τις αμαρτίες μας, αν παρελπίδα, τότε να ξέρετε ότι το Άγιο Όρος εάλλο πλέον. Τελείωσε. Ήδη έχει αλωθεί το Άγιο Όρος από τα χρήματα των σιωνιστών. Ήδη τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Σας φαίνεται εσάς ωραίο να βγάζω εγώ την εικόνα της Παναγίας έξω και να μαζεύω χρήματα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σας αρέσει να βγάλω τα κοιμήλια, ας πούμε τα γιώρους που είναι αγιασμένα από τους Αγίους Πατέρες και να μαζέψω χρήματα και να περνάνε όλα τα αυτά του κόσμου για να προσκυνάνε? Όχι. Όχι, δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Όχι. Η Παναγία ήξερε που είπε να μην πηγαίνουν οι γυναίκες στο Άγιο Όρος. Ήξερε που φύλαξε το Άγιο Όρος όπως το έχει φυλάξει μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μόνο να το καταστρέψουν. Αυτό βλέπω. Εγώ ότι δεν θα αφήσει η Παναγία αυτό το πράγμα. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Παπαζήση, να είμαστε στις επάλξεις ανά πάσα στιγμή. Γιατί δεν ξέρουμε με όλα αυτά που γίνονται, δεν ξέρουμε τι σκοπούς έχουν. Ήδη μελετάνε την κατάρρευση του Αγίου Όρους, μελετάνε για να παίρνουν χρήματα, μελετάνε αυτά τα πάντα. Λες και ήρθαμε εδώ για να κάνουμε το Άγιο Όρος τουριστικό. Όχι. Έχετε δίκιο, Γέροντα, έχετε δίκιο. Γέροντα Μεθόδιε, αυτή η συνέντευξή σας θα είναι
μία από τις πρώτες εκπομπές στο νέο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, το οποίο ανοίγει σε λίγες μέρες, και 14 συνάδελφοι, καλοί πατριώτες δημοσιογράφοι, Έλληνες, θα συμμετέχουν και αυτοί μαζί μου. Θέλω την ευλογία σας γι' αυτό και να κλείσουμε. Ευλογία το Θεό, και αν θέλετε με συνδέετε και εμένα να ακούω, και αν θέλετε και να, αν με ρωτήσετε κάτι, να παρεμβαίνω. Δεν έχω κάτι. Πολύ ευχαρίστω, πολύ ευχαρίστω. Θα τα πούμε πολλές φορές από εδώ και πέρα. Θα είναι χαρά μου, δεν θα αναγκαστώ. Θα είναι χαρά μου να τα λέμε γέροντα. Σαν Έλληνα, σαν Ορθόδοξο, διαμαρτύρομαι για την προδοσία που κάνει ο Πατριάρχης. Διαμαρτύρομαι για την προδοσία που κάνει η Ιερά Κοινότητα. Διαμαρτύρομαι για την προδοσία και την αδικία που κάνει η Νέα Αδελφότητα που βάλε ο Βαρθολομαίος. Διαμαρτύρομαι προς πάσα κατεύθυνση. Και καλά κάνει. Μέχρι να φτάσω εκεί που θα πρέπει, και θα τους κάνω καθημερινώς, κάθε δεύτερη μέρα να πηγαίνω στο Βέλγιο. Λοιπόν, να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Αν έχουν μυαλό, ας βάλουν και ας πούν τι κάνουμε. Ναι, δεν νομίζω όμως. Να δώσει ο Θεός, τι να πω, να δώσει ο Θεός να πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε, κύριε Παπαδί. Και πάλι ευλογείτε, γέροντα Μεθόδιε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο λέω προς τους αδερφούς που μας ακούνε, να μας δείξουν την πίστη μας. Μας χρειάζεται. Δεν φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Πόσο θα ζήσουμε, τι θα πάρουμε μαζί μας? Τίποτα. Λοιπόν, εκείνο που θα πάρουμε θα είναι η πίστη μας και τα καλά έργα. Τι θα πάρουν οι ταλέποροι αυτοί? Αδικούμε μια ολόκληρη αδελφότητα και καταχαραζόμεθα τα χρήματα και την περιουσία της μονής δύο άτομα. Και εσείς που φιλοξενείτε 50 και 60 και μέσα άτομα συνέχεια και τους ταΐζετε χωρίς να πάρετε τίποτα από αυτούς. Ακριβώς. Τα ξέρω, τα έχω ζήσει, τι να πω. Γέροντα, θα τα ξαναπούμε σύντομα, πιστεύω. Έγινε και να σας έχει ο Θεός γερούς. Όλους. Και η Παναγία τα πήρε πολιτικά. Είμαι άρρωστος, έχω την καρδιά μου, έχω ένα σωρό προβλήματα. Περαστικά εύχομαι. Αύριο στις 29 και θα μου πει ότι υπόγραφε, αλλά θα πρέπει να σε βγάλω έξω. Δεν θα πω έξω που δεν μπορώ να κουνηθώ, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Αυτό βλέπω κι εγώ. Και λυπάμαι βαθύτατα γι' αυτός. Γιατί θα απολέσουν την αιώνια ψυχή τους. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε όλους σας έχει ο Θεός γερό. Και να μην πιστεί έως θανάτου. Ακριβώς. Πιστεί μέχρι θανάτου. Καλά το είπατε. Πολύ σωστά το είπατε, γέροντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια. Γεια σας. Κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να χαιρετήσουμε και εσάς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε όλοι καλά. Να σας έχει ο Θεός γερό. Γεια σας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.